Κυρία Παπαϊωάννου, το Κομμουνιστικό Κόμμα ενδιαφέρεται πολύ για το debate. Έχει θέση ξεκάθαρη. Να σας πω, εμείς λέμε ότι ο λαός δεν πρέπει να περιμένει να δοθεί αυτή η μάχη της ατάκας, γιατί αυτό θα είναι στην ουσία, για να αποφασίσει. Έχει πάρα πολλά δείγματα μέχρι σήμερα. Πρόκειται για μια κοινή γραμμή πλεύσης όλων των δύο μεγάλων αστικών κομμάτων και των μικρότερων που έχουν δεχθεί, προθυμοποιηθεί να συνδράμουν και το έχουν αποδείξει και περίτρανα, όπως είπατε και εσείς, όταν ρωτήσατε τους εκπροσώπους των άλλων κομμάτων και μέσα στο αστικό κοινοβούλιο. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ψηφίσει το 50% των νόμων της Νέας Δημοκρατίας, το κοινάλ το 70%, έχουν αποδείξει ότι σε οποιοδήποτε βάθρο και να σταθούν και να κάνουν ότι αντιπολιτεύονται ένας τον άλλον, στην πράξη συμφωνούν. Άρα δεν θα συμμετάσχετε, σαν κληθείτε στο debate αυτό των αρχηγών? Θα συμμετάσχουμε. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι δεν πρέπει ο λαός να περιμένει τις δύο τελευταίες, τρεις τελευταίες μέρες για να αποφασίσει, παρακολουθώντας μια διαμάχη που στην πράξη συγκαλύπτει την ουσία της πραγματικής συμφωνίας των δύο κομμάτων, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και των μικρότερων που στην πράξη συμφωνούν και το έχουν αποδείξει περίτρανα όλα τα προηγούμενα χρόνια. Συγγνώμη, βοηθήστε μας λίγο να καταλάβουμε, γιατί από τη μία μας λέτε λοιπόν ότι δεν πρέπει να περιμένει ο κόσμος για να ακούσει μέχρι τελευταία στιγμή τις προγραμματικές δηλώσεις, από την άλλη όμως λέτε ότι θα συμμετέχετε κανονικά. Εφόσον το αποκηρύσετε, είναι τότε μήπως λογικό να μην συμμετέχει το ΚΚΕ? Τις προγραμματικές δηλώσεις των άλλων κομμάτων και του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, σε σχέση με το πρόγραμμα εξουσίας που έχει διατυπώσει χρόνια τώρα, ο λαός τις έχει ακούσει. Και αν θέλετε, για τα άλλα κόμματα που έχουν κυβερνήσει και διαχρονικά, τις έχει ζήσει και στο πετσί του, μάλιστα, τις προγραμματικές τους δηλώσεις. Άρα δεν πρέπει να περιμένει για να αποφασίσει αυτή την κατόνομα διαμάχη. Πρέπει να αξιοποιήσει την πείρα που έχει, τα βιώματα που έχει, την εμπειρία που έχει όλα αυτά τα χρόνια που εναλλάσσονται αυτά τα κόμματα στις κυβερνήσεις, το γεγονός ότι έχουν ήδη διατυπώσει διάφορα στελέχη τους ότι είναι πρόθυμα να συγκυβερνήσουν και με τα σενάρια της πιο επιστημονικής φαντασίας, να το πούμε έτσι, αν θεωρούμε. Έχουμε δει στο παρελθόν το ΣΥΡΙΖΑ να έχει κυβερνήσει με ακροδεξιά κόμματα, άρα γιατί όχι και με τη Νέα Δημοκρατία? Το έχουν διατυπώσει και με έναν τρόπο διάφορα στελέχη του και αντιστρόφως ανάλογα. Άρα ο λαός να μην πέσει στην παγίδα, να στηθεί μπροστά σε μια οθόνη και να περιμένει εκεί να διαμορφώσει κριτήριο, γιατί το κριτήριο το έχει διαμορφώσει όλα αυτά τα χρόνια από την πείρα του. Τώρα, κοιτάξτε, εμείς στις δημοσκοπήσεις είμαστε επιφυλακτικοί. Παρ' όλα αυτά, για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας καταγράφεται αυτό που εμείς εισπράξαμε όλο το προηγούμενο διάστημα και συνεχίζουμε να εισπράττουμε όντας μέσα στον κόσμο, το γεγονός ότι υπήρξαν μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις απέναντι σε αυτό το έγκλημα που είναι ευθύνη διαχρονικά των κυβερνήσεων μέχρι σήμερα στα Τέμπη. Και αυτό καταγράφτηκε στις δημοσκοπήσεις με την ψήφο στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Τις μεγάλες κινητοποιήσεις που έκαναν οι φοιτητές και θα καταγραφεί και στις 10 Μάη, από ό,τι φαίνεται, σαν ψήφος πραγματικά αντισυστημική στην πασπουδαστική μέσα στα πανεπιστήμια. Και από ό,τι φαίνεται και στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στην 21η Μάη, που φαίνεται επίσης ότι στη νεολαία έχουμε μια πολύ μεγάλη απήχηση και καταγράφεται αυτό ακόμα και δημοσκοπικά με διάφορους τρόπους. Παρ' όλα αυτά, το ΚΚΕ μπορεί να αξιοποιήσει αυτή την τάση και, αν θέλετε, και την επιλογή που έχει των νέων. Γιατί δεν αρκεί μόνο να έχεις μια υποστήριξη, πρέπει να την εργαλειοποιήσεις, να την αξιοποιήσεις, αν θες να κάνεις μια αλλαγή, έτσι δεν είναι? Όπως αξιοποιήσαμε ακριβώς το γεγονός ότι είμαστε αυτή τη στιγμή δεύτερη δύναμη στην ΓΕΣΕΕ, πρώτη δύναμη σε διάφορα εργατικά κέντρα, τα οποία πραγματικά κάνουν τη διαφορά, είναι μπροστά στους αγώνες, συμμετέχουν, δώσανε το στίγμα τους, εκφράσαν την αλληλεγγύη τους στις κινητοποιήσεις της μεγαλειώδης στη Γαλλία κτλ. Και αυτό το πράγμα ο κόσμος το εισπράττει και στο συνδικαλιστικό κίνημα. Και φυσικά το γυρίζει με τον τρόπο της δικιάς του συμμετοχής μέσα στο κίνημα και της δικής του συνδρομής μέσα στους αγώνες του λαϊκού του εργατικού κινήματος. Έτσι ακριβώς θα εισπράξουμε κι εμείς και προφανώς θα ανταποδώσουμε και με την αύξηση των βουλευτών. Κοιτάξτε, μην είναι στα νησιά οι νέοι και δουλεύουν στις κάλπες όμως. Οι νέοι. Γι' αυτό καταθέσαμε και συγκεκριμένη τροπολογία για να μπορούν να ψηφίσουν στους χώρους που εργάζονται και φυσικά κανένα άλλο κόμμα δεν δέχτηκε να στηρίξει αυτό το πολύ δίκαιο αίτημα, ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων, να μην χρειαστεί να μετακινηθούν. Που ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να ζητήσουν από ένα μεγάλο ξενοδόχο, ένα αθλητικό σε ένα νησί για να έρθουν να ψηφίσουν λοιπόν στον τόπο τους, παρόλη την καλή πρόθεση που υπάρχει στον κόσμο καταγεγραμμένη. Και παρόλα αυτά, κανένα κόμμα δεν έδωσε αυτή τη δυνατότητα στην νεολαία για την οποία υποτίθεται.
οποία υποτίθεται ότι κόπτονται. Ο ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι μπορούν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες της άδειας που θα τους δώσουν τα αφεντικά τους για να επιστρέψουν τώρα αυτές οι άδειες σε κάτι πραγματικά κάτεργα, όπως είναι η Μύκονος και κάτι άλλα τέτοια νησιά που πάει μαζικά ο νέος κόσμος για να δουλέψει. Ξέρουμε τι σημαίνουν οι άδειες και πόσο εύκολο είναι να τις πάρουν και τι σηματοδοτούν για τους νέους ανθρώπους. Συγγνώμη λίγο, να βάλουμε μια άλλη παράμετρο εδώ. Αυτό λοιπόν το οποίο καταλαβαίνω είναι ότι μεν κρίνεται τις δημοσκοπίες σαν ΚΚΕ, μπορεί να υπάρχει μια αυξητική τάση, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Από την άλλη πλευρά, λέτε ότι δεν θα έχουν την ευκαιρία να υλοποιήσουν, να την αποτυπώσουν αυτήν την πρόθεσή τους οι νέοι που θα είναι στα νησιά ενδεχομένως όταν χρειαστεί να ψηφίσουν. Αυτό καταλαβαίνω. Δεν είπα αυτό. Λέω ότι γενικά ξέρουμε ότι ο κόσμος ο οποίος ακουμπάει στηρίζεται στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, οι σύντροφοί μας, οι φίλοι, οι οπαδοί του κόμματος και αυτοί που σήμερα μπορεί να κάνουν και για πρώτη φορά το βήμα, ειδικά είναι οι άνθρωποι που ψηφίσουν το Κομμουνιστικό Κόμμα, και αυτό το έχουμε καταγράψει από τις καθημερινές κουβέντες που κάνουμε με τον κόσμο, πραγματικά θα κάνουν ό,τι μπορούν γιατί ξέρουν ότι αυτή η ψήφος στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι μια ψήφος που δεν θα πάει χαμένη, δεν θα ψηφίσουν σήμερα το ΚΚΕ και μεθαύριο θα τη βρούνε σε μια κυβέρνηση με ακροδεξιά, με κεντροδεξιά, με φιλελεύθερα, δεν ξέρω εγώ με τι κόμματα. Άρα αυτός ο κόσμος ξέρουμε ότι θα καταθέσει κάθε προσπάθεια για να έρθει να ψηφίσει το ΚΚΕ στον τόπο του. Να πούμε ότι η Ελλάδα είναι όλα τα τελευταία χρόνια πρώτη αναλογικά σε δαπάνες για νατοικούς εξοπλισμούς, ξεπερνάει δηλαδή ακόμα αναλογικά και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και αυτό το πράγμα πρέπει να μας κάνει να αναρωτηθούμε κιόλας, γιατί εδώ συζητάμε για εξοπλισμούς που δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που λέμε υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων και το συνόλο της χώρας. Νατοικοί εξοπλισμοί σημαίνει ότι την ίδια στιγμή που στην ουσία απογυμνώνονται τα σύνορα μεθοδικά και κατ' εντολή και με συμφωνία με τους ανατοϊκούς εταίρους συμμάχους εντός πολλών εισαγωγικών κτλ. Και μεταφέρονται στην Ουκρανία για να υπηρετήσουν πάλι τους ευρωατλαντικούς στόχους, τις στοχεύσεις, τους πολέμους που γίνονται εκεί. Υπό τον όρο ότι θα έρθουν τα αντίστοιχα γερμανικά. Δεν έχουν έρθει όμως. Γιατί εγώ τα είπα πέρσι στη Βουλή και μετά με βαφτίσανε να δείτε, αυτό το τουρκεγέο που λέτε κτλ. Δεν είναι καταρχάς μία γκάφα. Είναι μια πολιτική γκριζαρίσματος που την παρακολουθούμε και έχουν βάλει το χεράκι τους και η προηγούμενη και η σημερινή κυβέρνηση του Αιγαίου, που σήμερα αναθερμαίνεται και με τις συζητήσεις που γίνονται περί διπλωματίας των σεισμών κτλ. Και προλυαίνεται έτσι μία κατάσταση. Είναι σκαλοπάτι, λέτε, το τουρκεγέο. Ναι. Βεβαίως. Από ποιον, μισό λεπτά, γιατί αυτό το οποίο λέτε είναι δηλαδή μια μεθοδευμένη στη διπλωματία του σεισμού, ακόμη και το πάμε στη λεβοήθεια στην Τουρκία, δεν καταλαβαίνω τι λέτε. Όχι, όχι, μια στιγμή. Είναι άλλο πράγμα η αλληλεγγύη των λαών και το γεγονός ότι από την πρώτη στιγμή ο εργατόκοσμος, ο λαϊκός κόσμος προφανώς εξέφρασε με κάθε τρόπο τη συμπαράστασή του, όπως και αντίστροφα έγινε όταν έγινε εδώ και το έγκλημα στα Ντέμπη κτλ. Στο λαό που πληττόταν εκεί πέρα από τους σεισμούς. Και είναι άλλο πράγμα να συζητάνε σήμερα σε επίπεδο κορυφής και κομμάτων, δηλαδή κυβερνήσεων εξουσίας ελληνικής και τουρκικής μαζί, για το πώς θα προχωρήσει περαιτέρω η συνεκμετάλλευση του Αιγαίου, η οποία έχει δρομολογηθεί και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις και σήμερα προχωράει ακόμα περαιτέρω και με τις ευλογίες και τον ύποπτο σχήρασμο των Ηνωμένων Πολιτειών και των άλλων μεγάλων υπεριαλιστικών μεγάλων δυνάμεων, που εδώ πέρα μένονται την περιοχή και θέλουν με κάθε τρόπο, και τους έχουν δώσει και το ελεύθερο κυβερνήσεις, να βάλουν το χέρι. Να ρωτήσω κάτι στον κύριο Παπαϊωάννου, πώς θα νιώσει ο Έλληνας ότι τα βγάζει πέρα και ότι δεν του τα αρπάζουν και από παντού. Δηλαδή, πας να κάνεις το e-banking μια δουλειά μόνος σου, την κάνεις, ανοίγεις τον υπολογιστή που έχεις αγοράσει μόνος σου, με το ρεύμα το δικό σου, το ίντερνετ το δικό σου, μπαίνεις στην τράπεζα που είσαι πελάτης και σου λέει για να πληρώσεις τον λογαριασμό, δώσε 30 λεπτά εδώ, δώσε 50 λεπτά αλλού. Ο λαός στον 21ο αιώνα δεν πρέπει να αποδεχθεί να δέχεται με επιδόματα ενισχύσεις ή όπως αλλιώς θέλουν να τα βαφτίσουν τα άλλα κόμματα. Επίσης, παρά τις τσιρίδες του ΣΥΡΙΖΑ, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, κατέθεσε το προηγούμενο διάστημα στη Βουλή συγκεκριμένες τροπολογίες, οι οποίες αφορούσαν την κατάργηση του φόρου των ειδών πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, του ειδικού φόρου στα καύσιμα και στην ενέργεια, και κανένα άλλο κόμμα δεν τα ψήφισε και δεν τα στήριξε αυτά. Άρα η λύση ποια είναι? Να αποφασίσει ο λαός ότι μόνος του θα σώσει τον εαυτό του, να μην περιμένει σωτήρες, γιατί και η φορολογιστία είναι αποτέλεσμα και είναι και όρος και προϋπόθεση του Ταμείου Ανάκαμψης, στο οποίο όλα τα υπόλοιπα κόμματα ομοίονται σε αυτό και το έχουν ευαγγέλιο και θα το εφαρμόσουν την επομένη των εκλογών, με
όποιο σχήμα και με όποια εναλλακτική κυβέρνηση. Άρα η φορολογία παραμένει εδώ. Κανείς από τα άλλα κόμματα δεν διαμαρτύρεται για το γεγονός ότι τη φορολογία αυτή τη βαριά την πληρώνει το 95% του λαού, την ίδια στιγμή που το 5% του κεφαλαίου των εφοπλιστών των βιομηχάνων απολαμβάνει μεγάλες φοροαπαλλαγές. Και αυτά τα πράγματα δεν θα ανατραπούν με οποιαδήποτε κυβέρνηση, παρά μόνο με ένα ισχυρό κουκουέ. Αυτό πρέπει να είναι ο όρος για τις 21 Μάη και ο λαός να αποφασίσει να αξιοποιήσει τη δύναμή του και να δείξει εμπιστοσύνη στο κόμμα που όλο αυτό το διάστημα ήταν στο πλευρό του και πάλευε μαζί του.